awesome reviews, φίλοι μου, για ακόμη μια φορά με το review εδώ πέρα. Και αυτή τη φορά έχουμε ως θέμα Masters of the Universe, He-Man και Skeletor. Και ένα ακόμα μικρούλι, το οποίο ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο από το φίλο μου τον Δημήτρη. Να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό το δώρο. Και έτσι με έβαλε στη διαδικασία να κοιτάξω και άλλα Masters of the Universe που βγήκανε. Πρωτόν ξεκινήσω το ξεκούτιασμα από αυτά εδώ τα μικρούλια, τα φιγουρίνια κτλ. Να σας αναφέρω ένα πολύ ωραίο site και κατάστημα εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, το Empire Store.gr, το οποίο, φίλοι μου, έχει βινίλια και όχι μόνο, έχει επίσης παιχνίδια PlayStation και αναλώσιμα για τα CD σας και τα λοιπά, αν θέλετε άδεια CD να γράψετε κάτι, οτιδήποτε, έχει πολλά πράγματα ωραία. Και αν μπείτε μέσα στο empirestore.gr με τον κωδικό TOSON θα έχετε 10% έκπτωση, φίλοι μου, σε πολλά υπέροχα προϊόντα που έχει το παιδί αυτό. Και λοιπόν, θα το βάλω και κάτω στο link στην περιγραφή το store, να ξέρετε, θα γράφετε το TOSON σαν κωδικό, όπως ακριβώς το βλέπετε στο κανάλι, έτσι. Κανονικά θα το γράψω κάτω στο link στην περιγραφή. Τσεκάρετε και βάζετε τον κωδικό ακριβώς έτσι, TOSON, όπως είναι στο κανάλι μου ο τίτλος, ώστε να έχετε 10% έκπτωση σε αυτό το φανταστικό μαγαζί. Και επίσης να αναφέρω ότι αυτά εδώ τα συγκεκριμένα τα αγόρασα από ένα άλλο επίσης φανταστικό μαγαζί, το οποίο είναι το eFantasy.gr, εδώ επίσης στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει πολύ ωραία πράγματα, φοβερές προσφορές. Τσεκάρετε το online store και αυτό. Θα βάλω επίσης ένα link στην περιγραφή και από αυτούς να το δείτε, γιατί πρέπει να τα αναφέρουμε και αυτό, από πού τα πήρα αυτά εδώ πέρα, γιατί αυτά δεν τα βρίσκεις σε όλα τα μαγαζιά. Και μιλώντας για πού τα βρίσκεις αυτά εδώ πέρα τα υπέροχα μαγαζιά, χθες κάναμε και μια κουβέντα με το φίλο μου τον Δημήτρη που μου πήρε αυτό το υπέροχο το φιγουράκι εδώ πέρα δώρο. Ότι θα ήταν μια ωραία ιδέα να τα προωθήσουν αυτά και στα ψιλικατζίδικα κτλ. Τουλάχιστον σε αυτά τα μεγάλα, έτσι, For All κτλ. Που έχουν πολλά. Αλλά είναι το θέμα οι τιμές. Είναι λίγο τσουχτερές οι τιμές και μάλλον γι' αυτό δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τα δούμε σε τέτοια μαγαζιά. Θυμίζουν, ξέρετε, τους παλιούς τους ταρατομάχους κτλ. Αυτό το πράγμα, αυτή τη νοσταλγία σου βγάζουν, γιατί με αυτό. Αυτά νομίζω είναι τη Mattel Reaction, όχι, τα Reaction είναι τη Funko, ψέματα. Είναι λοιπόν τα Reaction, τα οποία βγήκανε και σε blister packs, ξέρετε, αυτά τα κλασικά τα μπλιστεράκια. Βγάλαν διάφορα, και από Masters of the Universe και Horror βγάλανε, θα ήθελα να δω κουτάκια με Horror. Βγάλαν ήδη Universal Monsters, το έχω δει τις άλλες στο Google, το έχω ψάξει, γιατί τα έψαχνα τα Reaction. Μακάρι να τα φέρουν εδώ κάποια στιγμή, γιατί για να τα πάρετε αυτά, παιδιά, μεταφορικά από την Αμερική, θα σας χρεώσουν άλλα 20 με 30 ευρώ τα μεταφορικά. Κοπανάνε άγρια τα ταχυδρομεία της, okay, δεν είναι ψέματα. Καλύτερα από εδώ, δηλαδή, μακάρι να τα φέρουν όλα αυτά, ελπίζω κάποια στιγμή. Λοιπόν, έχουμε δύο σειρές, συν αυτήν εδώ που η οποία είναι άλλη σειρά. Αυτά είναι ξεκάθαρα της Mattel, δεν είναι της Reaction, είναι καθαρά της Mattel φιγούρες, ενώ αυτά είναι στη συνεργασία της Mattel με την Funko, γιατί τα Reaction είναι της Funko, να το επαναλάβω, είναι απλές φιγούρες φάση ρετροφιγούρες, δηλαδή πάρτε μια γεύση από εδώ να καταλάβετε τι γίνεται. Είναι απλά έτσι, το κάναμε πιο πολύ για την νοσταλγία. Υπάρχουν λοιπόν, ένα-δύο χαρακτήρες συν κάποια chase, τα οποία είναι τα ερωτηματικά και είναι 1 στα 12 π.χ. σου λέει εδώ, ένα αυτό 2 στα 12, πιο εύκολα τους βρίσκεις, τι λαχήμαν π.χ. Τα chase είναι διαφορετικά, άλλα χρώματα, ξέρετε κτλ. Και εδώ πέρα έχουμε επίσης τον Man at Arms, τον Orko, chase και αυτή εδώ πέρα με διάφορα σχέδια. Αυτός νομίζω ότι τύπος εδώ είναι Glow in the Dark, τρελάνομαι για Glow in the Dark. Και ο He-Man είναι ένας διάφανος, το είχα δει σε βιντεάκια. Έτσι είναι διάφανος, φάση και καλά όταν μεταμορφώνεται, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλουν να πούνε με αυτό. Κλασικά, He-Man, Masters of the Universe, μεγάλος λάτρης. Χθες έβλεπα λίγο έτσι την παλιά ταινία, τη δύναμη του σπαθιού, το Power of Sword, που ήταν που πρωτογνώρισε τη σειρά, τέλος πάντων. Ήταν πολύ ωραίο, έτσι, νοσταλγικότατο. Εδώ έχουμε και τους κακούς λοιπόν. Ο Evil Skeletor λοιπόν μας κατατάχει, πολύ ωραίο βασικά artwork έχει. Πάρα πολύ ωραία artwork, τα οποία τα κάναν τώρα προφανώς για τις νέες συσκευασίες αυτές. Είναι πολύ ωραία. Είναι σαν τα παλιά comics που είχαν, μάλλον κάθε φιγούρα Masters of the Universe είχε κομιξάκι. Νομίζω το κάνουν και στις καινούργιες αυτό τώρα. Και τα σχέδια θυμίζουν πολύ τα comics αυτά τα παλιά εκείνα, τέλος πάντων. Και εδώ έχουμε τώρα από τους κακούς: έχουμε το Skeletor, το Beastman, που ήταν το δεξί του χέρι, ας το πούμε. Και η Chase, σαφώς, Skeletor και Beastman, οι οποίοι είναι διαφορετικά τα χρώματά τους κτλ. Εδώ πέρα μας λένε για διαφημίσεις για τους Heroic Warriors Available Now, άμα θέλετε. Και έχουμε επίσης τον Merman και τον Trap Joe. Ο Trap Joe είναι ο Glow in the Dark εδώ πέρα. Τέτοια φάση λοιπόν. Collect them all. Δεν είμαστε σίγουροι για αυτό, παιδιά, γιατί για να τις κάνουμε συλλογή όλους θα πρέπει να πληρώσουμε τα μαλλιοκεφαλά μας. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να σας αρέσουν σαφώς. Έχω δει τα Reaction. Να πω την αλήθεια, όταν στα blister pack που τις είχαν αυτές τις φιγούρες, παιδιά, ήταν πανάκριβες. Δηλαδή, πόσο είναι, ένα εικοσάρικο και κάτι. Καλύτερα να παίρνετε τα blind boxes και να κερδίζετε και κάτι. Να ανταλλάζετε με κανένα φίλο, αν θέλετε. Είναι πιο φθηνά, δηλαδή βγαίνουν γύρω στο.
στο δεκάρικο τόσο, αλλά με προσφορές, μέσω του eFantasy, αν πάτε και με προσφορές online θα βρείτε σίγουρα, ας πούμε, πιο πεσμένες τιμές και τα λοιπά, και αξίζει έτσι επίσης, θα σας έρχονται για μια στο σπίτι σας, εντάξει, είναι βολικό τέλος πάντων. Για μένα φυσικά είναι ακόμα καλύτερα να πας από κοντά να παίρνεις κάτι τέτοιο, αλλά τέλος πάντων τώρα εύκολα είναι τα πράγματα, ήταν δύσκολο, έπρεπε να γίνουμε click away, ξέρετε, τώρα δυστυχώς προς το παρόν με click away είναι, εγώ έτσι τα πήρα. Λοιπόν, και σιγά σιγά να περάσουμε στα ανοίγματα λοιπόν. Να δούμε και το καστράκι όμως, το Grayscale, το μικρό, το ωραίο το καστράκι αυτό, το τσαχπίνικο, το οποίο είναι το Castor Grayscale, είναι πλαστική η θήκη του και είναι άλλου τύπου φιγούρες αυτά της Mattel καθαρά. Είναι τα Eternia Minis λοιπόν, τα οποία θυμίζουν πάρα πολύ τους εξωγήινους τερατομάχους. Ξέρετε, τέτοια φάση λοιπόν. Θα περάσω στο άνοιγμα πρώτα του κυρίου από εδώ πέρα. Ναι, ξέρω ότι έχει μέσα, γιατί το ανοίξαμε χθες από περιέργεια να το δούμε, αλλά δεν πειράζει. Δεν σας κάνω spoiler ποιος είναι, θα δείτε τώρα ακριβώς ποιος είναι, να κάνουμε λίγο focus, γιατί με το παλιό κινητό γράφουμε το διάφεστα. Και ανοίγουμε το κουτάκι, το οποίο είναι ο φίλτατος Man at Arms, το δεξί χέρι του He-Man, συν το οπλάκι του. Θα το ανοίξουμε και δούμε τώρα. Και είναι, όπως είπα, σαν τους εξωγήινους τερατομάχους. Θυμίζει, λυγίζουν και τα χέρια επίσης και η μέση. Είναι τέτοια φάση. Μακάρι να ξαναβγάζουν τους τερατομάχους τέτοια φάση, φίλε. Η Hasbro, γιατί της Hasbro ήταν τερατομάχη, θα ήταν πολύ καλή φάση. Δυστυχώς όμως δεν ξέρω αν θα γίνει ξανά. Βγάλαν νομίζω κάτι πιο ανανεωμένα Battle Beasts αργότερα, αλλά δεν ξέρω αν ξαναβγάζουν τώρα και αν θα ξαναγίνει. Μπορεί. Εγώ θα βγάλω τέλος πάντων την πρώτη σίγουρα, γιατί θα ξεκινήσω από αυτό, είναι πιο εύκολο να το ανοίξει. Είναι... Το κουτάκι δεν καταστρέφεται, αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Συνήθως κρατάω τα κουτάκια, τώρα έχω γεμίσει και κουτιά, άφησα τα παιδιά. Μην το ψάχνετε καθόλου, όχι, δύσκολο άνοιγε τσακούλα. Αχ, θα τα ρημάξω όλα εδώ πέρα. Τέλος πάντων, να τη σκίσουμε, γιατί η σακούλα δεν παίζει ρόλο. Το σημαντικό στοιχείο είναι η φιγούρα. Η φιγούρα η οποία είναι ο Man at Arms, ο οποίος είναι ο Man at Arms όταν βγήκε σε φιγούρα Masters of the Universe Original παλιά, ήταν χωρίς το μουστάκι. Στο κινούμενο σχέδιο, εγώ το θυμάμαι μουστάκι και έλεγα γιατί δεν έχει μουστάκι η φιγούρα όταν την έβλεπα. Εδώ είναι λοιπόν ο Man at Arms ο αμούστακος. Man at Arms, λοιπόν. Τα χέρια λυγίζουν, επίσης μέση. Μπορείς να τη γυρίσεις και το κεφάλι να το γυρίζεις, ναι. Πάνω κάνει πολύ, πολύ ωραία φάση γενικά, είναι πάρα πολύ ωραία. Και μαζί με το όπλο του, για να βάλουμε το όπλο του, να δείξω και τι άλλη μαγκιά έχει. Αν ακόμα δεν έβγαλε την καρτελίτσα εδώ μεταξύ, την άφησε πάνω. Τέλος πάντων, θα τη βγάλουμε αυτήν, δεν μας ενοχλεί. Τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή βγάζουμε και το πλάκι του. Όλοι έχουν και από ένα αξεσουάρ, όλοι έχουν όπλα στο σύμπαν των κυρίαρχων του σύμπαντος. Εδώ μεταξύ, κυρίαρχοι του σύμπαντος λεγόταν και μια άλλη σειρά, η οποία ήταν από μια σειρά της Filmation και εκείνη ήταν, πιο πριν από το He-Man, John Black Star λεγόταν η σειρά. Και λέγανε και εκείνους κυρίαρχους του σύμπαντος, δηλαδή τα είχαν μπλέξει λίγο όταν βγήκαν εδώ αυτές τις συλλογές. Λοιπόν, ορίστε τη φιγούρα με το ρόπαλο, δεν θα θέλω να το φάω στο κεφάλι αυτό το ρόπαλο, είναι πολύ μεγάλο. Είναι το κλασικό το όπλο και είναι σε φάση υπερμεγενθυμένο, γιατί η φιγούρα έχει αυτό το στυλ. Είναι πιο χιουμοριστική, καρτουνίστικη τη φιγούρα, ξέρετε, δεν είναι δηλαδή αυτό. Και μπορείς, έχει από εδώ πέρα κάτω κάτι τρύπες, βλέπετε, οι οποίες μπορείς να βάλεις επάνω τη φιγούρα και να κάτσεις το κάστρο έτσι. Θα κάνουμε ένα φόβο ξανά, γιατί άστα να πάνε με το παλιό κινητό, ορίστε. Και βλέπεις λοιπόν τη φιγούρα να κάθεται εκεί πέρα, είναι καλή φάση. Και μας λέει επίσης εδώ πέρα στην καρτελίτσα ότι αν πάρεις αρκετά φιγούρια, τα οποία είναι όλα στο ίδιο κουτάκι, μπορείς να ενώσεις στην ουσία το καστράκι έτσι, δείτε, και να κάνεις μια σειρά τέλος πάντων, έτσι σαν ράφι πάνω, είναι τέτοια φάση. Επίσης μπορείς να κρατήσεις και σε θήκη τη φιγούρα κανονικά, να την βάλεις μέσα. Αλλά εμείς τώρα θα τον έχουμε εδώ έξω, γιατί πρέπει να είναι έξω, να πάρει άραβο καρά, θα σκάσει τόσο καιρό μες στο κουτί. Ορίστε λοιπόν, αγαπητέ Man at Arms, κάτσε εδώ πέρα, να σας θαυμάσουν φίλοι. Την υπέροχη κατσουδιασμένη μούρη σου, είναι τσακισμένος εδώ, κακιασμένος οι φιγούρες. Βασικά πάντα είχαν στο κινούμενο σχέδιο, ήταν κάπως πιο έτσι ευχάριστη η νότα στο πρόσωπά του συνήθως. Και στις φιγούρες ήταν πάντα πιο έτσι κακιασμένοι. Όπως και τα χελονιτζάκια. Τα χελονιτζάκια, το κινούμενο σχέδιο ήταν χαριτωμένοι, ενώ στις φιγούρες ήταν με τα δόντια απ' έξω, έτσι σφιγμένα, ήταν αγριεμένοι. Γιατί είχαν πάρει το κόμικ στυλ από το χελονιτζάκι και ήταν έτσι κάπως πιο κάφρι στις φιγούρες, διαφορετικά φαίνονταν έτσι. Κάτι τέτοιο τρέχει και με τις φιγούρες Masters of the Universe και δεν σημαζεύεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να περάσουμε όμως και σε αυτά να δούμε τι κερδίσαμε έτσι. Μην τραβάμε το βίντεο 100 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, θα χρειαστούμε τον κύριο. Αυτά παιδιά κόβουν, προσοχή, σας το λέω. Έχω ποτέ μια φορά άγρια, θα το ξαναπώ εκατοστή φορά, δεν ξέρω χιλιοστή. Κόβουν άγρια. Θα ξεκινήσουμε από τους καλούς. Ναι, εντάξει. Και μετά θα πάμε και στους κακούς. Μην διαμαρτύρεσαι. Τέλος, θα έρθει η σειρά σου. Πρώτα έχουν σειρά οι καλοί όμως, γιατί τους ταλαιπωρούσαν το πολύ στα παλιά επεισόδια. Λοιπόν, ανοίγουμε λοιπόν. Α, είναι και κολλημένο. Έχεις δει ότι είναι και κολλημένο. Ίσως γιατί καμιά φορά ξεκολλάνε.
ανοίγουν. Να δούμε τι πετύχαμε, τι ψάρια πιάσαμε. Κάτσε πολύ πιο εδώ γιατί δεν έχω χώρο να κινηθώ, παιδιά. Έχουν μέσα μια μαύρη σακούλα. Και έχουν πετύχει μια κανονική φιγούρα, γιατί ο όρκο είναι λίγο πιο κοντροκομμένη φιγούρα. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο τρόπος να το πιάσει, να το καταλάβει σε σακουλάκι. Γιατί ένα σακουλάκι θα ήταν πιο εύκολο να καταλαβαίνει τι κερδίζει, δεν έχει τίποτα μέσα άλλο. Θα μπορεί να υπάρχει έτσι κανένα χαρτάκι, κάτι τέλος πάντων. Αλλά τώρα. Δεν βαριέσαι. Τέλος πάντων, πάμε εδώ. Και ας ανοίξουμε την πρώτη μας φιγούρα, αν μπορέσουμε έτσι. Δεν θα μπορέσουμε, είναι δύσκολη φιγούρα στη σακουλίτσα είναι. Και αυτό υπάρχει ο κύριος Μαχαίρης ξανά. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, πείτε μου. Πάντως έχουμε κόψει τα χέρια μας. Το μόνο σίγουρο αυτό είναι γιατί, άστα βράστα, τα φίλουν τα χέρια μας. Παιδιά, τελευταία είχα πάθει κάτι ατυχήματα μικρά στη δουλειά που ήμουν. Και πρώτη μας φιγούρα είναι απίστευτο. Είναι ο Chase, ο Glow in the Dark φίλη μου, ο Man at Arms. Wow. Ήθελα να πέσω μια Chase και τελικά τα κατάφερα. Ο Man at Arms λοιπόν, Glow in the Dark. Του βάζουμε και το όπλο του εδώ. Φίλοι μου, έπεσα σε Chase. Απίστευτο. Θα προσπαθήσω να δω αν μπορούμε να το κάνουμε, πόσο φωσφορίζει να δούμε. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω τώρα με το black light αυτά. Αλλά είναι. Wow. Ωραία, λοιπόν. Η φιγούρα τώρα. Να πούμε για τη φιγούρα. Πέρα από τις λεπτομέρειες. Εδώ είναι ο μουστακαλής λοιπόν, Man at Arms. Είναι αυτός που λέγαμε πριν, ο μουστακός με το μουστακαλί, ξέρετε. Τσεκάρετε να δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Έχει το όπλο το ρόπαλο που είναι πολύ πιο μικρό εδώ, εντάξει, σαφώς. Για τη φιγούρα. Αυτές οι φιγούρες τώρα είναι σαν να είναι σκληρό έτσι πλαστικό λάστιχο, δηλαδή έχουν αυτή την αίσθηση. Δεν είναι τόσο, ξέρεις, wow, δηλαδή είναι ποιοτικά, είναι τέλειο. Θα ήταν ωραία να λυγίζω και τα γόνατα βέβαια, και τα χέρια τουλάχιστον απλά. Αλλά επειδή αυτές οι φιγούρες ήθελαν η Funko, από ό,τι κατάλαβα με τα reaction, ήθελε να κάνει κάτι. Πώς ήταν τα G.I. Joe παλιά, ήθελε να φτάσει σε κάτι τέτοιο ρετροφάση τέτοιου τύπου και καλά. Θυμίζουν λίγο τη Star Wars τις φιγούρες της Kenner. Αλλά εκείνες λυγίζαν και τα γόνατα και τα λοιπά. Τέτοια φάση. Για αυτούς που ξέρετε τα παιχνίδια, έτσι. Λοιπόν, ο Chase είναι φανταστικός. Ωραία, δεν ξέρω πώς φωσφορίζει κοντά. Δεν πρέπει να φωσφορίζει πολύ καλά, λογικά. Γιατί αυτό το πράσινο συνήθως το οχρό, όταν το κάνεις με blacklight, βασικά έχω να. Έχω το blacklight. Κάτσε να δούμε, ρε παιδιά. Να τσεκάρουμε έτσι λίγο δοκιμαστικά δηλαδή. Έχω ένα special εδώ φακό, ο οποίος είναι για τέτοιες καταστάσεις. Το κάνεις λοιπόν μια έτσι. Και όπως βλέπετε, φωτίζει, να τους. Και αν κάνεις λίγο και το φως, να κάνουμε λίγο το φωτάκι μας. Ορίστε. Μπορούμε να το δούμε τον Glow in the Dark, κάνετε, δεν είναι. Wow. Φωσφορίζει πολύ ωραία, έτσι. Το κάνεις έτσι μια κοντινή. Είναι ειδικός φακός, φίλοι μου, για τέτοιες περιπτώσεις. Θέλετε να κάνετε review. Αυτός είναι ο φακός για εσάς. Πολύ ωραία. Wow. Αυτό ήθελα να σας δείξω, λέμε το Glow. Τέλος πάντων, να ξανάψουμε το φωτάκι μας. Λοιπόν, είμαι κατευχαριστημένος με το πρώτο μου τράβο. Βασικά δεν το έπιασα εγώ στα χέρια μου, γιατί το πήρα με click away. Και μέσα ο υπάλληλος, η κοπελιά μου, τα πήρε αυτά, τέλος πάντων. Και μπράβο της, τυχερή. Πολύ ωραία φιγούρα, μπορώ να πω γενικά. Λυγίζουν λοιπόν τα πόδια έτσι. Έχουν και κάτω. Δεν έχουν κάποιες βάσεις στήριξης. Βγάλανε, δεν ξέρω αν βγάλανε, δεν νομίζω. Θα ήταν ωραία να έχει μια βάση στήριξης. Σαν φιγούρα έτσι, θα ήταν καλή φάση. Ο Man at Arms λοιπόν που φωσφορεί στο σκοτάδι. Θέλω να δω ποιος θα είναι ο κακός μας από εδώ λοιπόν που θα κερδίσουμε. Θα ήθελα ένα Skeletor, ένα He-Man βασικά, γιατί δεν τους έχω πετύχει ποτέ. Πολεμάω να πετύχω Skeletor και He-Man συνέχεια και δεν πετυχαίνω ούτε έναν. Για το Θεό πια. Θέλω το Skeletor και το He-Man. Θέλω το He-Man και το Skeletor. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο μας άνοιγμα. Τα σακουλάκια εδώ πέρα, τέλος πάντων. Δεν θα χρειαστούν, φαντάζομαι, σακούλια. Και εμείς είμαστε σκουπίδια το μέρος. Πάμε στο επόμενο το κουτάκι μας. Το οποίο επίσης θα χρησιμοποιήσω τον κύριο μαχαίρι από εδώ. Τον κύριο σκουπίδι αλλιώς, αν θέλετε. If you will. Ανοίγουμε. Μα αυτό σκίστηκε. Δεν, τώρα σιγά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Η κόλλα ήταν πιο καλή εδώ. Να δούμε τι θα πετύχουμε επίσης εδώ. Πάλι πιάσαμε φιγουρίτσα μεγάλη από ό,τι κατάλαβα και θέλω να δω ποιος είναι λοιπόν. Ποιος είσαι. Τα πόδια από πάνω ήταν μάλλον. Για να δούμε τι θα δούμε. Έτσι. Λοιπόν, ανοίγουμε. Τον κύριο σακούλι από εδώ. Για να δούμε τι ψάρια πιάσαμε και εδώ. Ελπίζω κάτι καλό. Και επιτέλους Skeletor, my friend, ο Skeletor, ο φίλος μας ο απλός, δεν πειράζει, ας μην είναι ο Chase. Έπιασα επιτέλους τον Skeletor, τον φρικιαστικό Skeletor. He-Man, επιτέλους με βρήκε ο τόσο. Λοιπόν, ορίστε εδώ πέρα, θα βάλουμε και το ραβδί του, το Havoc Stack, Staff Stack, καλά, με τα αγγλικά. Πάντα αναρωτιόμουν γιατί αυτοί οι χαρακτήρες έχουν πόδια σαν τις πάπιας. Γενικά. Και οι κλασικοί κακοί είχαν τέτοια πόδια. Ήθελα να τους κάνουν και καλά να δείχνουν αυτό, αλλά δεν ξέρω γιατί. Αλλά τέλος πάντων,
θα υπάρχει αναλόγη προφανώς, επειδή και καλά είναι ίσως πιο μεταλλαγμένοι, δεν ξέρω. Ο Σκέλετορ δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Υπάρχουν origin stories βασικά στα κόμικ, τέλος πάντων τι ήταν ο Σκέλετορ, ήταν ένας κακός βασιλιάς παλιά και κάτι τέτοια. Δεν με πολύ καίει. Αυτά είναι πιο ανανεωμένα origin, ξέρετε. Λοιπόν, ο Σκέλετορ λοιπόν, σε όλο το μεγαλείο πέρα με το ραβδί του. Σε λάστιχο το ραβδί, ξέρετε, έτσι για να μην. Και πάνω το κλασικό τραγί που είχε εδώ πέρα. Λοιπόν, είμαι ευχαριστημένος γιατί πέτυχα και ένα chase. Θα ήθελα και το He-Man βέβαια. Θα κοιτάξω να. Θα πάρω ίσως κάποια ακόμα, αν μπορέσω. Είναι πολύ ωραία. Μαζί με το Eternia να μείνει εδώ πέρα. Κάνω έτσι ένα ωραίο, να το πω, display. Όταν θα. Κάποια στιγμή θέλω να πάρω κάποια βιτρίνα και να βάλω μέσα και τα μικρά φιγούρια και τα μεγάλα. Λίγο πολύ έτσι να τα στρώσω. Θα δείξω αυτό, θα γίνει κάποια στιγμή. Λοιπόν, Skeletor και Man at Arms. Καλά τραβήγματα και τα δύο πιστεύω. Μ' αρέσουν. Αυτοί είναι πιο εύκολο να τους βρεις από ό,τι λέει στις πιθανότητες στο κουτί. Δηλαδή, ένα στα 12 και άλλοι δύο στα 12. Ένα στα 12 τα Chase και δύο στα 12 οι πιο γνωστοί χαρακτήρες. Αλλά εντάξει, καλό είναι αυτό. Θα ήταν ωραία η μέση τουλάχιστον να γυρίζει, αλλά δεν το κάνανε. Και εδώ επίσης έχουμε μόνο το κεφάλι, τα χέρια λύνει. Είναι όμως σαν σκληρό λάστιχο η φιγούρα. Δηλαδή, έχει αυτό το feel, αυτή την αίσθηση και στην ουσία έχει μια ποιότητα. Μπορεί να είναι κοινή φιγούρα, δηλαδή πολύ κοινότυπη φιγούρα. Έτσι, το κάνανε πιο πολύ για λόγους. Ξέρετε, collectible δεν είναι δηλαδή να παίζεις με αυτή τη φιγούρα. Εντάξει, και για τα παιδιά είναι βέβαια έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι. Γιατί να το πάρει και το παιδί να παίξει. Είναι πολύ καλή φάση. Η Chase λοιπόν η άλλη είναι να πω η Τίλα, άμα και πετύχετε π.χ. από τους καλούς. Επειδή τα έχω δει σε βίντεο, να σας πω τι είναι και να μην κάνετε, θα πει στο Skeletor. Θα λιποθυμήσει, από τη συγκίνηση ήταν. Κάτσε λίγο Skeletor. Αν π.χ. πετύχετε το Man at Arms που είναι ο Glow in the Dark, τον έχουμε δει ήδη. Κάτσε να κάνω ένα focus. Ωραία. Ο όρκο είναι ένας διάφανος όρκο, με γκλιτεράκι έτσι ξεσφάσει το κάνανε. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνανε πόδια στον όρκο εδώ, από την άλλη τέλος πάντων. Και μετά, η Τίλα είναι μια μαύρο χρώμα με χρυσή στολή, η Chase, και ο Χίμαν είναι διάφανος. Όπως τον όρκο. Χωρίς γκλίτερο Χίμαν. Εντάξει, είναι απλός. Τέλος πάντων. Γενικά, μου άρεσε το κουτάκι πολύ. Το κουτάκι και το artwork. Βασικά πληρώνεις και αυτό. Πάντα όταν παιδιά παίρνεις κάτι τέτοιο, πληρώνεις και το κουτί και τα λοιπά. Ξέρετε, αυτά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Το artwork ίσως να πληρώνεται και ο καλλιτέχνης που κάνει το artwork. Όπα, έχουμε θέμα με το βίντεο. Παιδιά, αν είδατε κάτι περίεργο, είναι το βίντεο. Δεν ξέρω τι έγινε. Ειλικρινά, τέλος πάντων. Και αν τελειώνουμε, γιατί μάλλον το βίντεο μας πιέζει. Λοιπόν, και εδώ πέρα η κακή είναι ο Skeletor. Δεν θυμάμαι τι ήταν ο Skeletor. Τέλος πάντων, ο Beastman είναι νομίζω σαν την Τίλα κάτι, με ένα χρώμα συγκεκριμένο, αλλαγμένο. Και μετά έχουμε τον Merman, δεν θυμάμαι την οτσέ και εδώ. Αχ, τους κακούς τους αμέλησα τους καημένους. Τέλος πάντων. Glow in the Dark πάντως είναι ο Trap Joe, γιατί έχω μεγάλο κόλλημα με τα Glow in the Dark και τα θυμάμαι. Οκ. Okay. Λοιπόν, από μένα, τους φίλους από τους κυρίαρχους του σύμπαντος Masters of the Universe. Ακόμα ένα βίντεο κλείνει. Μην ξεχάσετε το μαγαζί που σας ανέφερα πρώτο-πρώτο, το Empire Store, το GR, το οποίο μπείτε μέσα με τον κωδικό TOSOM. Για να πάρετε και 10% έκπτωση σε διάφορα προϊόντα, υπέροχα προϊόντα που έχει. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Over and out από ακόμα ένα βίντεο. Σας ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Ένα like, ένα subscribe, άμα θέλετε. Και εδώ είμαστε και για άλλα βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, λοιπόν. See ya! Λοιπόν, φίλοι μου, επειδή ο Τάσος είναι βλάκας και ξέχασε να δείξει το προσπέκ εδώ πέρα με τους υπόλοιπους χαρακτήρες από τα Eternia Minis, θα κάνω εγώ λοιπόν το introduction, γιατί είναι πολύ βλάκας και ξέχασε. Και αυτή τη φορά θα ξεκινήσω από τους κακούς, γιατί άνοιξε πρώτα το κουτί των καλών και θα του την πω με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε και λέμε. Ξεκινάμε λοιπόν με την αφεντιά μου εδώ, τον Skeletor. Σε πιο έτσι καρτουνίστικη και ελεία έκδοση, δεν ξέρω γιατί με κάνει έτσι πραγματικά. Προτιμώ τα reaction έτσι πως είμαι εδώ πέρα, πιο ωραία φιγούρια είμαστε. Αν και τα κλασικά είναι τα original τα καλύτερα, αλλά τέλος πάντων. Μετά έχουμε τον Trap Joe, ένα από τους πιο ηλίθιους στρατιώτες μου, γιατί βλάκες είναι όλοι τους, βλάκες. Μετά έχουμε εδώ κάτω τον Faker, ο οποίος ήταν ρομπότ, cyborg, κάτι τέτοιο ήταν, δεν θυμάμαι κι εγώ. Μετά έχουμε, αυτό δεν το ξέρω ποιος είναι ρε παιδιά, ποιος είναι ο Jitsu. Πώς λέμε, Ninjitsu, Ziuzitsu και τα λοιπά, δεν έχω ιδέα ποιος είναι. Είναι κάποιος από τους βοηθούς μου από τα κόμικ, ίσως ο οποίος δεν παίζει να βγει και σε φιγούρα, αλλά δεν ξέρω γιατί διαλέξαν αυτόνα. Μετά πάμε στους καλούς, αν και με πικρία στην ψυχή το κάνω. Έχουμε το He-Man, τι με He-Man, δεν σε μπορώ καθόλου. Μετά έχουμε τον Buzz Off, ο οποίος ήταν η φιγούρα, ο οποίος είχε βγει σε τόσο πολλά κομμάτια παλιά που κανείς δεν τον ήθελε και το συγχάθηκε η ψυχή μου. Όντως Buzz Off, όνομα και πράγμα, Buzz Off. Μετά έχουμε τον Man at Arms, εδώ πέρα. Καλά δεν έχει Chase αυτή η σειρά.
Μόνο εμείς έχουμε Chase. Βρε, κοίτα να δεις πράγματα. Και έχουμε μετά και τον Ramman, ο οποίος ήταν ένας ο οποίος είχε πολύ αρνάωτικο κεφάλι και μας κοπανούσε στα κεφάλι και τα λοιπά, και δεν είναι καλό για το κεφάλι μου καθόλου εμένα, γιατί είμαι νεκροκεφάλα. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και μην κάντε like και subscribe στον Dasom.